Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ε, σήμερα θα προσπαθήσω, αν μη τι άλλο, να εγκαινιάσω μία καινούργια εκπομπή. Ε, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, μέχρι πρώτη είχαμε μία εκπομπή, στα ελληνικά η μόνη ήταν τα Troller ε, θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο αυτή τη φορά. Ε, κάτι που θα... Ο σκοπός μου είναι να μιλάω για κάποιο πράγμα για οποιοδήποτε πράγμα είναι αυτό ε, για το οποίο έχω κάποια άποψη να εκφέρω. Λοιπόν, ε, επειδή τον τελευταίο καιρό για διάφορους λόγους ε, έχω αναμειχθεί σε συζητήσεις σχετικά με τα coding bootcamps ε, ήθελα να... Ε, δημοσιοποιήσω την άποψή μου πάνω στα bootcamp γενικά. Μάλλον όχι γενικά για τα bootcamp, θα πω συγκεκριμένα για ένα bootcamp που έκανα εγώ. Και αυτό είναι το coding bootcamp το 4 είχα κάνει εγώ, της Afdemp. Alliance for Digital Employability και κάπως έτσι δεν, ποτέ δεν έμαθα ακριβώς πως, γιατί, τι σημαίνουν τα αρχικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πολλοί κόσμος είναι εναντίον των bootcamp, ειδικά αυτοί που είναι ήδη νομίζω της πληροφορικής, είναι ήδη προγραμματιστές, θεωρούν ότι δεν μπορείς σε, τρία, σε τρεις μήνες ε, να μάθεις προγραμματισμό. Ε, και να σας πω την αλήθεια, αυτό έχει μία λογική. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι άσχετος, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι κάποιος που είναι άσχετος με την πληροφορική, ξαφνικά να ασχοληθεί με να, να κάνει ένα bootcamp και μέσα σε τρει μήνε να γίνει προγραμματιστή. Εγώ θα πω την προσωπική μου γνώμη πάνω σε αυτό. Καταρχά να πω ότι εγώ είμαι, τι, ήμουν τη πληροφορική. Είχα τελειώσει η πληροφορική στο ΤΕΙ Αθήνα. Αλλά είχα τελειώσει το 2010 και για διάφορου λόγου δεν είχα ασχοληθεί ε, επαγγελματικά τουλάχιστον με τον προγραμματισμό. Έκανα διάφορε άλλε δουλειέ και αφού η τελευταία μου δουλειά ήταν στην Teleperformance, σαν support. Θα κάνω άλλο βίντεο γι' αυτό, γιατί είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω. Ε... όταν είδα ότι εκεί δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω άλλο, δεν μου άρεσε πλέον η δουλειά, έψαξα να βρω μια εναλλακτική. Ο κολλητός μου α, μου είπε ότι, ο οποίος ήμασταν συμφοιτητές στο ΤΕΗ, μου λέει υπάρχει δουλειά στην στον προγραμματισμό, υπάρχει ζήτηση, ε, και υπάρχουν άτομα που μέσω των bootcamp έχουν καταφέρει και έχουν βρει δουλειά. Όταν λοιπόν ε, ήρθε, είχα γραφτεί προφανώς στο newsletter της ΑΦΔΕΜΠ, ε, που δεν το να κάνω να σας πω την αλήθεια, έρχεται η ειδοποίηση ότι ξεκινάει το bootcamp το 4 το Μάρτιο. Ήταν τότε Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου. 2.500 ευρώ, ευτυχώς τα είχα. Ε, εκείνη την περίοδο και λέω «ΟΚ, okay, θα κάνω αυτό». Δεν πάει άλλο στην teleperformance. Τους το ανακοινώνω και όλος τους λέω «Τέλος, ε, σταματάω τέλη, ε, τέλη Φεβρουαρίου». Είχα σύμβαση ακόμα μέχρι τον Ιούνιο, αλλά δεν την εξάντλησα. Ήθελα να κάνω το bootcamp. Το bootcamp τώρα. Ε, να σας πω την αλήθεια, σε κάποιο σημείο υπήρχαν και στιγμές που έλεγα ότι Μπορεί να έχω κάνει και λάθο επιλογή, γιατί ήταν και πολλά τα χρήματα. Υπήρχε ένα θέμα με του καθηγητέ, ότι κάποιοι καθηγητέ δεν ήταν καλοί, δεν είχαν μεταδοτικότητα. Ε, Όμω η αλήθεια είναι ότι αποκτούσα γνώσει σταδιακά και γνώσει που δεν ήξερα. Ασχολήθηκα με την Java. Εγώ προσωπικά πήρα το τμήμα, πήγα στο τμήμα τη Java, υπάρχει και το τμήμα τη C Sharp. Εγώ πήγα λοιπόν στο τμήμα τη Java και, για να πω την αλήθεια, έβλεπα μία βελτίωση. Ε, κάναμε και συνολικά δύο project, ένα ατομικό και ένα ομαδικό. Το ατομικό ήταν μόνο σου, μια console εφαρμογή τέλος πάντων, ε, με την οποία ασχολήθηκα πάρα πολύ, όπως και με το ομαδικό ε, ασχολήθηκα και με, αυτή, και με αυτό το project πάρα πολύ και μέσα από αυτά τα δύο project νομίζω ότι απέκτησα τις περισσότερες γνώσεις που, καθ' όλη τη διάρκεια του Bootcamp. Ε, κάποια στιγμή ε, τελειώνει το, το bootcamp, βγαίνει τέλος πάντων το bootcamp ε, και μπαίνω στην ε, αναζήτηση εργασίας. Όπου εκεί πλέον είχα λίγο αγχωθεί γιατί λέω τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρω και αν τώρα πλέον όλα θα κραθούν εδώ. Λοιπόν, η αλήθεια η είναι ότι κατάφερα τελικά να βρω δουλειά. Το bootcamp τελείωσε τον Ιούνιο. Και προσλήφθηκα τελικά, ξεκίνησα εργασία τον Σεπτέμβριο. Έπεσα πάνω στο καλοκαίρι, αλήθεια είναι, και ε, κάπου λίγο καθυστέρησε ενδεχομένως ε, η έβριση εργασίας. Όμως έγινε. Αυτό που έχω να πω είναι, και το λέω και δημοσίως, δεν τα παίρνω από κανέναν, όπως μπορεί να υποθέσει κάποιος, εάν είσαι της πληροφορικής, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσπαθήσεις για να μην βρεις δουλειά και το bootcamp θα βγει σχετικά εύκολα, δεν λέω χωρίς προσπάθεια, θα υπάρξουν και περίοδοι που θα πρέπει να ρίξεις πολύ διάβασμα και να ασχοληθείς κυρίως με τις εργασίες, αλλά και με τις εξετάσεις, τις πιστοποιήσεις που θα πάρεις, οι οποίες για να σας πω την αλήθεια είναι της πλάκας, δεν έχουν καμία αξία σαν πιστοποιήσεις, όσο έχει η ενασχόληση με την εργασία που θα κάνεις, την οποία εργασία, τις εργασίες μάλλον, θα τις ανεβάσεις φυσικά και στο GitHub ή όπου αλλού θες, αλλού θες και θα τι χρησιμοποιήσει. είναι σημαντικέ αυτέ οι εργασίε κατά τη γνώμη μου. Κυρίως για τι γνώσει που θα πάρει. Λοιπόν. Ε, αυτό που έχω να πω, πάνω σε αυτό είναι ότι ε, αν είσαι τη πληροφορική, όπω είπα, και θα βγει πιο γρήγορα και θα βγει σχετικά εύκολα το bootcamp, χωρί να. Πώ να το πω, το, το νιώθει ότι θα το βγάλει, δεν θα, δεν θα έχει θέμα να το βγάλει. Ε, και από εκεί και πέρα, και μόνο που θα βάλεις το βιογραφικό σου ότι παρακολούθησες το bootcamp, πιστεύω αυτό σου ανοίγει οι πόρτες υπό την έννοια ότι αν μη τι άλλο θα σε καλέσουν για ε, συνεντεύξεις. Τώρα, οι συνεντεύξεις, ε, κυρίως στις σοβαρές εταιρείες, πάντα περιλαμβάνουν κάποιο τεστ. Τα τεστ αυτά συνήθως είναι βαρβάτα τεστ. Για έναν δηλαδή ε, αρχάριο, είναι βαρβάτα. Δηλαδή πρέπει να έχει κάτι να έχει ασχοληθεί. Υπάρχουν δύο είδη τεστ, τουλάχιστον εγώ δύο είδων συνάντησα. Είναι ή θα είναι πολλαπλής επιλογής, ε, οπότε μπορεί να έχει ερωτήσει θεωρίας πάνω στην Java, ε, του στείλει αν θα βγάλει error ο τάδε κώδικας ή τι θα εμφανίσει τέλος πάντων, ή μπορεί να σου βάλουν εργασία για το σπίτι, δηλαδή κάνε ε, την τάδε εργασία. Και να την έχεις έτοιμη μέσα σε μια εβδομάδα και στείλτη μας. Λοιπόν, εγώ στην, στην εταιρεία που ξεκίνησα, την I Know How συγκεκριμένα, ήταν, το, το τέτοιου στυλ το τεστ, η εργασία, ε, συγκεκριμένα να κάνεις ένα REST API. Ε, όπου εκεί νομίζω αυτό που παίζει ρόλο είναι να προσπαθήσεις να, κάνεις, να προσθέσεις ό, όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορείς. Δηλαδή μπορεί να σου ζητάνε ε, χ πράγματα, εσύ να κάνεις δύο χ πράγματα. Δηλαδή μην κάνεις ό,τι θα κάνει ο, ο μέσο, ο, όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί πρέπει κάτι να κάνεις να ξεχωρίσεις από τους υπόλοιπους. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτά τα τεστ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όσο καλά και αν έχεις πάει στη συνέντευξη, ακόμα κι αν είσαι ο πιο επικοινωνιακός τύπος και ο πιο άνετος και τα λοιπά, και έχεις φτιάξει το τέλειο bond με τον συνεντευξία, αν στο τεστ δεν πας καλά θα κοπείς. Γιατί θέλουν κάποιον που να ξέρει σε τελική ανάλυση. Ή μπορεί να σου προτείνουν κάποια θέση που μπορεί να μην σου αρέσει. Να μην είναι δηλαδή αμυγό προγραμματιστής, γιατί μου είχε και αυτό. Λοιπόν, άρα, ε, όταν θα πας να δώσει τις συνεντεύξεις και να περάσει τα τεστ, πρέπει να ξέρεις. Αν είσαι της πληροφορικής, πιστεύω ότι θα ξέρεις. Τέλο πάντων, κάποιο από αυτά τα τεστ θα μπορέσει να το κάνεις ή κάποια εργασία. Δεν είναι το θέμα για μένα τόσο κατά πόσον ένας πληροφορικάριος μπορεί να βρει δουλειά μέσα στο bootcamp. Για μένα είναι, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο, πραγματικά. Ε, νομίζω όσοι ήμασταν της πληροφορικής βρήκαμε δουλειά. Ε, λοιπόν. Αλλά κακά τα ψέματα το ερώτημα δεν είναι τόσο εκεί, όσο είναι κατά πόσον ένας που δεν είναι της πληροφορικής, αν μπορεί να βρει εργασία. Λοιπόν, εκεί τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο δύσκολα. Ε, η πραγματικότητα είναι η εξή, ότι αν δεν είσαι της πληροφορικής, ε, κατά τη γνώμη μου το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις κάποια tutorial στο ίντερνετ. Είτε στο Udemy, είτε αλλού, είτε στο Tutorials Point, όπου θες τέλος πάντων. Όχι ένα μάλιστα, θα πρότεινα δύο-τρία τουλάχιστον, γιατί μπορεί να τύχει ένα που να μην για κάποιο λόγο να μην σου ταιριάξει και να δεις πώς τα πας. Αν δεις ότι ε, δεν, ε, πώς να το πω, δεν τα πιάνεις, δεν τα παίρνεις εύκολα και όταν λέω εύκολα δεν εννοώ να μην κολλήσεις πουθενά, αλλά τέλος πάντων άμα σε κάθε σημείο κολλάς και δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις, δεν θα σου κάνει κάτι το bootcamp, πιστεύω. Ή τέλος πάντων θα είναι τόσο δύσκολο για σένα, η αλήθεια είναι ότι θα έχεις ένα καθηγητή να σε βοηθάει, αλλά θα είναι τόσο δύσκολο για σένα και είναι τόσο μεγάλη ύλη και τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να μάθεις που νομίζω θα πελαγώσεις, δεν θα, δεν θα τα βγάλεις πέρα αν δυσκολεύεσαι από την αρχή κατευθείαν στα, σε όλα αν ασχοληθείς με κάποιο tutorial, και το βγάλεις έστω και ένα απλό tutorial δεν λέω κάτι πολύ ας πούμε δύσκολο νομίζω ότι έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να βρεις δουλειά τελικά δηλαδή να, να αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις Ό,στε τελικά να βρει δουλειά. Υπήρχαν άτομα από το bootcamp ε, που δεν είχαν σπουδάσει πληροφορική και βρήκανε δουλειά. Υπήρχαν και άτομα που ήταν από τελείω άσχετο κλάδο. Μέχρι και από νομική υπήρχαν. Λοιπόν, και βρήκανε δουλειά. Άρα γίνεται. Αλλά υπήρχαν και άτομα που δεν βρήκανε δουλειά. Τελειώσαν το bootcamp και ακόμα τουλάχιστον δεν έχουν βρει δουλειά. Μετά από αρκετού μήνε. ...και να δούμε αν θα βρούνε. Μακάρι να βρούνε. Ε, είναι μεγάλη η ύλη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί υποτίθεται βγαίνεις full stack developer. Entry level βέβαια. Το υποτίθεται το λέω γιατί το να τελειώσεις το bootcamp... ...για μένα δεν σημαίνει ότι έχεις γίνει όντω entry level full stack developer... ...που μπορεί όντως να βρει δουλειά. Εξαρτάται και από σένα. Ε, Σίγουρα αυτό που δεν έχει, έχει υπόβαθρο πληροφορική θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Για μένα είναι κέριο, ε, όχι και, πώς λέγεται, πολύ σημαντικό τέλο πάντων, να έχει κάποιον ε, ιδανικά που να κάθεται δίπλα του, που να είναι τη πληροφορική ή που τέλο πάντων είναι καλό ε, ώστε να τον βοηθάει εκεί που θα κολλήσει. Γιατί θα κολλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, και το σημαντικό είναι όταν θα κολλήσει, εκεί να έχει την υπομονή και την επιμονή να αντέξει, γιατί είναι πολύ πιθανό να πεις δεν αντέχω τα παρατάω, δεν είναι για μένα αυτό υπήρχαν κάποια άτομα που τα παρατήσαν πριν τελειώσουν, πριν φτά φτάσαν μέχρι ένα σημείο και θεωρήσαν ότι δεν μπορούνε λοιπόν είναι ρίσκο για μένα είναι ρίσκο, δηλαδή ε, πρέπει να το έχεις ψάξει καλά να έχεις, εκτιμήσει, να έχεις κάνει καλή εκτίμηση των δυνατότητων σου προτού Ξεκινήσεις διότι υπάρχει πιθανότητα να χάσεις τα χρήματά σου τελικά αν δεν, αν δεν το προσπάθεις Οι ίδιοι όταν πας για γνωριμία εκεί Σου λένε ότι θέλεις minimum 4 ώρες ε, διάβασμα μετά το bootcamp Μετά τις 8 ώρες Λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι ε, θες Αν είσαι της πληροφορικής Εγώ να πω την αλήθεια Όντας της πληροφορικής δεν χρειαζόμουν 4 ώρες Υπήρχαν πολλές μέρες κατά, την περίοδο του bootcamp που δεν διάβαζα καθόλου. Η, στην ουσία η μόνη περίοδοι που διάβασα ήταν όταν είχαμε κάποια εξέταση που και αυτό ήταν πιο πολύ θεωρία σε φάση ρε παιδί μου απλά πρέπει να περάσω την εξέταση αυτή για να πάρω την πιστοποίηση. Αλλά εκεί που έπεσε πολύ δουλειά ήταν όταν είχαμε την, εργασίε. Uh, τις εργασίες. Εκεί ναι, θα χρειαστεί. Μπορεί και παραπάνω από 4 ώρες. Αλλά εκεί είναι και λίγο θέμα να σου αρέσει. Άμα, εμένα μου άρεσε να, να, πω την αλήθεια, να, ασχολού, να ασχολούμαι. Είχα, είχα, παθιαστεί με τις εργασίες ήθελα να, να, και να βγει και κάτι καλό. Λοιπόν, ε, οπότε ναι, ασχολιόμουν πάρα πολλές ώρες. Αλλά αν δεν είσαι της πληροφορικής, είμαι, ε, είναι πολύ πιθανό όντως να χρειάζεται αρκετές, δεν ξέρω τώρα για το 4 αν ισχύει, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί αρκετές ώρες την ημέρα να ασχολείσαι και να ψάχνεις στο Google, ευτυχώς υπάρχει βέβαια το Google, ε, επαναλαμβάνω, καλό είναι να έχεις κάποιον γνωστό που να μπορεί να σε βοηθήσει ε, ή τέλος πάντων να ενοχλήσεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τους, τον καθηγητή σου. Ε, αλλά επαναλαμβάνω ότι ναι, υπήρχαν αρκετά άτομα που δεν είχαν σχέση με την πληροφορική και καταφέρανε και βρήκανε εργασία στην, στην, πληροφορική. Και να πούμε βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο, ότι προφανώς είναι ένας κλάδος ο οποίος σε σχέση με άλλους κλάδους, ε, στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Και από εκεί πέρα σου ανοίγουν και άλλοι δρόμοι. Του στυλ: Άμα αποκτήσει μια προπηρεσία εν Ελλάδα, μπορεί από εκεί πέρα ενδεχομένω να πα και στο εξωτερικό. Αν θε κάτι τέτοιο, όπου εκεί είναι ακόμα ενδεχομένω καλύτερε οι συνθήκε από άποψη μισθού τουλάχιστον. Ε, Τέλο, να πω επειδή υπάρχουν δύο επιλογέ, υπάρχει το απογευματινό και υπάρχει και το πρωινό. Ε, το πρωινό είναι τρίμηνο και είναι, είναι 8 ώρες την ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5. Ε, το βραδινό, το απογευματινό τέλος πάντων, δεν, θυμάμαι, δεν ξέρω ακριβώς τι ωράριο έχουν, αλλά είναι τετράωρο και είναι 6 μήνες συνολικά. Κάποιος μπορεί να πει ότι καλό είναι να να, να πας στο εξάμηνο, διότι θα είναι λιγότερο εντατικό από το άλλο. Το τρίμηνο μπορεί να απελαγώσεις. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω έχει να κάνει και με το Κατά πόσο σε παίρνει και οικονομικά να κάνεις κάτι τέτοιο ε, Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι όσο θα κάνεις το bootcamp Είτε είναι το πρωινό είτε το απογευματινό Νομίζω ότι δεν πρέπει να εργάζεσαι Αν εργάζεσαι κάπου αλλού δεν υπάρχει περίπτωση να τα βγάλεις πέρα Καμία Δε, Δηλαδή αυτό δεν γίνεται κατά τη γνώμη μου Άρα λοιπόν ε, Αν είσαι στο εξάμεινο Αυτό σημαίνει ότι για 6 μήνες τουλάχιστον δεν θα έχεις δουλειά. Αν έχεις κάποιον να σε βοηθάει, με γεια σου, με χαρά σου. Okay. Αλλά αν έχεις μαζέψει κάποια χρήματα, δηλαδή δεν σου φτάνουν τα 2.500 που έχεις μαζέψει, θα, χρειαστείς να, θα, θα, πρέπει να υπολογίσεις συν κάποια χρήματα, αρκετά χρήματα, ώστε να περνάς αυτούς τους μήνες. Έτσι. Και τους, τον ένα τουλάχιστον μήνα που φαντάζομαι θα πάρει σε κάποιον να βρει δουλειά. Κάποιοι βρήκαν και πιο γρήγορα, αλλά μπορεί να πάρει και παραπάνω. Δεν το ξέρεις ότι θα πάρει ένα, ένα, μήνα. Δεν το ξέρεις πότε θα βρεις. Δεν είναι, να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, δεν είναι ότι σου εγγυώνται ότι θα βρει δουλειά υπό την έννοια ότι έχουν συνεργασίε με εταιρείε οι οποίε ναι, θα σε πάρουν. Έχουν συνεργασίε με εταιρείε, αλλά σε στυλ ότι αυτέ οι εταιρείε ε, έχουν μια καλή άποψη γενικά για το Bootcamp ε, και ότι έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό σου, στο LinkedIn σου. Οπότε θεωρητικά τουλάχιστον έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με αυτού που δεν είναι. που δεν, συνε... που δεν έχουν κάνει τον bootcamp. έτσι; Αλλά. Ε, όμω επαναλαμβάνω, θα περάσει κανονικά από συνέντευξη, θα περάσει κανονικά από τα τεστ. Δεν είναι ότι θα προσληφθεί με τη μία επειδή έκανε τον bootcamp. Όχι. Ε, μη βασιστείτε δηλαδή σε αυτό. Ε, νομίζω αυτά σε γενικέ γραμμές, Ε, Κάποιο μπορεί να πει ότι κάνω διαφήμιση του bootcamp. Νομίζω ότι παρουσιάζει μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι ωραίο ποιό τα πράγματα. Δεν σου εγγυάται δουλειά. Εγώ προσωπικά βρήκα, όμως ήμουν τη πληροφορική. Ξέρω και άτομα που δεν ήταν τη πληροφορικής που επίσης βρήκαν. Ξέρω και άτομα που δεν ήταν τη πληροφορικής που δεν έχουν βρει ακόμα. Είναι... είναι και το θέμα πόσο προσπάθεια θα κάνεις. Να πω και κάτι τελευταίο, αν και έχει γίνει ήδη πολύ μεγάλο το βίντεο, επειδή πολλοί θα πούνε ότι μα, τώρα γίνεται σε τρει μήνε να μάθει όντω προγραμματισμό, όντα άσχετο με τον προγραμματισμό, ή να μάθει πληροφορική. Δεν θα μάθει πληροφορική καταρχά. Εκεί. Θα μάθει όντω προγραμματισμό και συγκεκριμένα Java ή uh, C Sharp και με κάποια παρελκόμενα. JavaScript, HTML κτλ. κτλ και, και, και βάσει. Όμω προφανώ θα έχει κενά σε άλλα πράγματα που ξέρει ένα πληροφορικάριο όσον αφορά στου υπολογιστέ γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ ακριβώ να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά κακά τα ψέματα στην πληροφορική, εγώ τουλάχιστον στο είχα και μαθήματα τα οποία φαινομενικά ήταν άσχετα. Δηλαδή, όταν λέω άσχετα, π.χ. είχαμε ψηφιακή σχεδίαση ε, που κάνει με, με τι πύλε, end, or κτλ. Που αυτά ναι, δεν τα ξέρουν αυτοί που, δεν, που, θα κάνουν το bootcamp. Ή κάναμε πληροφοριακά συστήματα. Ή κάναμε Lisp, ξέρω εγώ. Ε, που, ναι, πολλά πράγματα που δεν έχουν. ή έχουμε δει πο, πολύ περισσότερε γλώσσες προγραμματισμού. αλλά σε λιγότερο, σε κατώτερο επίπεδο. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, ότι στον Τέι, όσον αφορά στον προγραμματισμό, υπάρχει λίγο αυτό. Ότι, ρε, παιδί μου ασχολείσαι με πολλέ γλώσσες, αλλά τις μαθαίνει λίγο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό τελικά. Αυτά είχα να πω. Ε και αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε ή κάποια οποιαδήποτε απορία μπορείτε να αφήσετε comment από κάτω, μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε like και subscribe αν γίνετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που πιστεύω θα έχει να κάνει με την teleperformance. Γεια χαρά!